Πόσα άτομα ήσασταν μαζί όταν περάσατε το ποτάμι? Ήμασταν 5 πρόσφυγες. Καθένας μας έδωσε 6.200 ευρώ και μας συνόδευαν 2 διακινητές. Το γνωρίζετε ότι υπάρχει ο φράχτης και ότι υπάρχουν και αυξημένες περιπολίες και μέτρα στο ελληνικό έδαφος. Γι' αυτά τι σας είπανε? Γνωρίζαμε ότι υπάρχουν μέτρα. Κρυβόμασταν όταν βλέπαμε τους φύλακες. Φοβόμασταν μη μας πιάσουν οι Τούρκοι και μας στείλουν πίσω στη Συρία. Υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας βεβαίως που λέει ότι όλο αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο φράχτης στην ουσία εμποδίζει ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν άσυλο ή μια καλύτερη ζωή ή θέλουν να ξεφύγουν από πολύ δύσκολες καταστάσεις δικές τους χώρες. Τους εμποδίζει να περάσουν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα και έτσι στην ουσία βάζεται ένα φράχτη απέναντι σε οποιαδήποτε περίπτωση και στους πρόσφυγες που δικαίως ίσως αναζητούν καταφύγιο και στους μετανάστες και σε οποιονδήποτε άλλο. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Στρόιτερ. Καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν παρανόμως στη χώρα δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ούτε την ταυτότητά τους. Σε μια εποχή στην οποία. Νομίμως πρόσφυγας δεν μπορεί να μπει στη χώρα. Ναι, αλλά υπάρχει ένα θέμα ότι δεν έχουν χαρτιά που να δείχνουν ταυτότητα, δεν έχουν διαβατήρια, δεν έχουν απολύτως τίποτα. Ποιος πολίτης στην Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί για το ποιόν και την ταυτότητα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μπουν στη χώρα μας? Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά αυτή την περίοδο, οι άνθρωποι αυτοί, εκατομμύρια από αυτούς ζουν στην Τουρκία εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Είναι εργαζόμενοι, έχουν ξεκινήσει τη ζωή τους, τις δουλειές τους. Επομένως, το ότι ξαφνικά μεταφέρονται από την τουρκική στρατοχωροφυλακή στα σύνορά μας με πιεστικό τρόπο. Και δεν θέλω να σχολιάσω και να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Είναι εξαιρετικά παράλογο και είναι τελείως αντίθετο από τη λογική ότι κάποιος ενδιαφέρεται για τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα, η γειτονική χώρα ενδιαφέρεται με ποιον τρόπο θα τους εργαλειοποιήσει, πώς δηλαδή θα χρησιμοποιήσει τον πόνο και τη δυστυχία που έχουν περάσει για να βρεθούν στη χώρα τους, σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες η Τουρκία εμέσως εκβιάζει ή νομίζει ότι μπορεί να εκβιάσει, γιατί πρακτικά δεν μπορεί να εκβιάσει κανέναν πλέον. Στο άλλο επιχείρημα τώρα για να κλείσουμε, το οποίο επίσης ακούγεται, ότι όλο αυτό είναι υπερβολικό, γιατί πάρα πολύ απλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να έρθουν και να μείνουν στην Ελλάδα, δεν θέλουν να επιβαρύνουν τη χώρα μας. Ποιος το λέει αυτό? Το έχετε διαβάσει και το έχετε ακούσει, δεν το λέω εγώ μόνο. Όποιος μπορεί να το αποδείξει αυτό. Η λογική λοιπόν είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων θέλουν να φύγουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Αν είναι έτσι τα πράγματα, μήπως απλά κάνουμε με δικά μας λεφτά τη δουλειά των άλλων? Εάν θέλουν να πάνε σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, θα έπρεπε να υπάρχει από εκείνες τις χώρες ένας μηχανισμός υποδοχής τους. Mm-hmm. Το οποίο όμως δεν υπάρχει. Εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή αυτό που οφείλουμε με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Με βάση το ότι οφείλουμε να είμαστε έναντι της ιστορίας μας και έναντι ημών ένα σοβαρό κράτος, το οποίο δεν επιτρέπει να μπαίνει στην Ελλάδα ο οποιοσδήποτε και δεν κάνει τα στραβά μάτια απέναντι σε ανθρώπους που επιχειρούν με πολύ συστηματικό τρόπο, με προκλητικό τρόπο, να διαλύσουν το ελληνικό κράτος και να μπουν παρανόμως σε αυτό. Επομένως, και για λόγους ανθρωπισμού και για λόγους κρατικής υπόστασης και για λόγους ιστορίας και για λόγους που αφορούν την ασφάλεια της Ελλάδας και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουμε το σωστό και αυτό πλέον, κύριε Στρόιτερ, μας το αναγνωρίζουν στην πραγματικότητα όλοι. Όλα τα υπόλοιπα πιστεύω ότι είναι υπεκφυγές και ιδεοληψίες του χθες, οι οποίες δεν περνάνε στη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων.